Θα δείτε τώρα ένα ντοκουμέντο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι πήραμε μια καταγγελία γεμάτη αγανάκτηση από πάρα πολλούς κατοίκους σε μια περιοχή έξω από το Ναύπλιο, στη Νέα Κύο. Έφτασαν και σε πανό. 11/10/24. Έγκλημα και όχι ατύχημα. Ποιο είναι αυτό, ποιο εννοούν? Είναι αυτό που βλέπετε εδώ από μια κάμερα ασφαλείας. Είναι ένα τροχαίο, ένα σφοδρό τροχαίο. Πιθανολογείται ότι ίσως το αυτοκίνητο που προκάλεσε το τροχαίο να έτρεχε με 170 χιλιόμετρα. Δεν είναι σίγουρο, θα δείτε γιατί πιθανολογείται. Σκοτώθηκε μια νέα γυναίκα. Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Γιατί? Χωρίς ρατσιστικά κίνητρα, και οφείλω να το πω γιατί το είδαμε και το ζήσαμε. Λένε ότι υπάρχουν κάποιοι και όχι όλοι, δεν τους τσουβαλιάζουν, από έναν συνοικισμό Ρωμά που υπάρχει στην περιοχή, οι οποίοι οδηγούν σαν τρελοί. Τα δυστυχήματα γίνονται το ένα μετά το άλλο. Ο οδηγός αυτός που προκάλεσε το συγκεκριμένο τροχαίο έχει περάσει με μεγάλη ταχύτητα και πριν, και τον έχουμε καταγράψει, τον έχει καταγράψει η κάμερα ασφαλείας δηλαδή από το ίδιο σημείο, κάνει βόλτες και κάποια στιγμή βρίσκει την άτυχη γυναίκα. Και αυτή η άτυχη γυναίκα εκεί αφήνει την τελευταία της πνοή. Αυτό το βίντεο είναι όχι τη στιγμή του τροχαίου, είναι το ίδιο αυτοκίνητο με τον ίδιο οδηγό, το οποίο περνάει από άλλο σημείο πριν τη σύγκρουση, νωρίτερα το πρωί της ίδιας μέρας. Θέλω να προσέξετε, πρώτα απ' όλα, η ταχύτητα του βίντεο είναι κανονική. Δεν το έχουμε βάλει να πηγαίνει γρήγορα, πάει, αυτή είναι η ταχύτητά του, κοιτάξτε πώς πάει. Και δείτε πώς πατάει τις γραμμές που δεν πρέπει να πατήσει. Στην ουσία το αυτοκίνητο είναι στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Κάνει λοιπόν τη βόλτα του ο κύριος αυτός και αφού κάνει τη βόλτα του, μετά από ώρα ξανακάνει την ίδια βόλτα με την ίδια ταχύτητα και σκοτώνει μια γυναίκα. Πάμε πρώτα στο βίντεο. Με ηλικιώδη ταχύτητα κόβεται το νήμα μιας ανθρώπινης ζωής. Είναι το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο της τραγωδίας στη Νέα Κύο, με το δυστύχημα έξω από βενζινάδικο να καταγράφεται από κάμερες ασφαλείας καρέ-καρέ. Τα πλάνα με το αυτοκίνητο που προκάλεσε την τραγωδία να έχει αναπτύξει ταχύτητα άνω των 150 χιλιόμετρων την ώρα. Η στιγμή που ο οδηγός χάνει τον έλεγχο και πλαγιολισθαίνει με το φρενάρισμα που κάνει. Και λίγα μόνο μέτρα παρακάτω η σύγκρουση, με τραγικό απολογισμό μια νεκρή μητέρα δύο παιδιών και τρεις τραυματίες. Η ανάλυση της εικόνας στα βίντεο ντοκουμέντα με τη βοήθεια ειδικών, οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν αμέσως μετά με τους διασώστες να δίνουν μάχες πάνω από τα συντρίμια των αυτοκινήτων και οι καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για αυτοσχέδιες κόντρες στο σημείο, προκαλούν αντιδράσεις. Το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα έκανε σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής κόντρες εκείνο το πρωινό στην παραλιακή της περιοχής. Μέσα σε αυτό βρίσκονταν δύο Ρωμά που τραυματίστηκαν. Δύο άτομα για τα οποία έχουν γίνει καταγγελίες στις αρχές το προηγούμενο διάστημα για συμμετοχή τους σε παράνομους αγώνες ταχύτητας. Ήτανε 2 η ώρα το μεσημέρι. Η άτυχη Νάντια πήγαινε να πιάσει δουλειά. Δυστυχώς δεν πρόλαβε. Από το απέναντι ρεύμα, ακριβώς στο σημείο που βρισκόμαστε, πέρασε ένα αυτοκίνητο με πάνω από 170 χιλιόμετρα την ώρα. Την χτύπησε πλαγιομετωπικά και κατέληξε στο σημείο που βλέπετε πίσω μου. Δυστυχώς, ο θάνατός της ήταν ακαριαίος. Όλα συμβαίνουν το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Λίγα μέτρα πριν το σημείο της σύγκρουσης, καταγράφεται το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα να περνά σαν βολίδα. Μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση, όπως φαίνεται από εδώ. Ο οδηγός αποφασίζει σε αυτό το σημείο να πατήσει φρένο, αλλά είναι αδύνατο να διατηρήσει τον έλεγχο. Το όχημα συνεχίζει και εδώ καρφώνεται στο αυτοκίνητο της άτυχης μητέρας. Ο θάνατός της είναι ακαριαίος. Οι στενοί συγγενείς της μιλούν στην κάμερα του Live News για έγκλημα. Με 170 χιλιόμετρα χτυπάει λοιπόν πλαγιομετωπικά την Νάντια. Τη διαλύει κυριολεκτικά, χτυπάει δεύτερο τον Αλέξη από πίσω, ένα δεύτερο τζιπ. Λες και είχε χτυπηθεί το αυτοκίνητο οστικό κύμα. Δεν έχω δηλαδή κάποιο άλλο τρόπο να το περιγράψω. Η άτυχη γυναίκα πήγαινε κανονικά στο ρεύμα της χωρίς να τρέχει. Πίσω της ένα αυτοκίνητο με τον οδηγό του να τραυματίζεται. Ο ίδιος μιλάει για το δυστύχημα και τις εφιαλτικές στιγμές που ακολούθησαν. Πηγαίναμε προς Ναύπλιο εγώ με τη συγχωρεμένη, εγώ από πίσω, αυτή μπροστά.
60 χιλιόμετρα πηγαίναμε δεξιά-δεξιά στην ορίνα μας κανονικά. Πηγαίναμε για ναύτη όπως ερχόταν από ναύτη. Ερχόταν πολλά χιλιόμετρα, ερχόταν 160-170, πιστεύω κάπου εκεί. Κάνει τον έλεγχο το αυτοκίνητο του, ήταν με το πίσω αριστερά μέρος το αυτοκίνητο του. Τρακάρει πρώτα στην μπροστινή μου και μετά ξανά. Όπως μας λέει και βλέπουμε στα πλάνα, μετά τη σύγκρουση ο ίδιος κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητό του. Περπατάει προς το όχημα της συγχωριανής του και οι χειρότεροι φόβοι του επιβεβαιώνονται. Με το που έγινε το ατύχημα, πριν έρθει η αστυνομία, πριν έρθει το ΕΚΑΒ, οτιδήποτε, πρώτη μου κίνηση κατέβηκα να δω αν δεν ζούσε ή πέθανε. Αυτή την απορία είχα, με την άδεια μπροστά μου. Ανοίγω την πόρτα, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή το σώμα της λογικά είχε μπει από πίσω, από κάτω από το αυτοκίνητο. Δεν υπήρχε το σώμα της μπροστά, το ιστορικό, ας πούμε. Ούτε εκείνος ούτε η ατυχή γυναίκα που σκοτώθηκε είχαν περιθώρια αντίδρασης. Το αυτοκίνητο από το αντίθετο ρεύμα ήταν ουσιαστικά ακυβέρνητο με την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και το φρενάρισμα ήταν αδύνατο να αποτρέψει το δυστύχημα. Δεν θυμάμαι αν πάτησα φρένο, δεν τίποτα. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Πήγαινε 170-160 χιλιόμετρα και δεν έχασε τον έλεγχο, που πήγε το αυτοκίνητο. Δεν έβαζε κόντρε, εγώ δεν είδα να βάζει κόντρε. Μόνο που ήταν. Ένα αυτοκίνητο με ηλικιώδη ταχύτητα, δηλαδή ούτε και η κάμερα δεν μπορεί να το καταγράψει. Και φτάνοντας εδώ έγινε αυτό που έγινε. Με τη βοήθεια ειδικών προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις ταχύτητες των οχημάτων. Το ιόταχη που προπορεύεται κινείται με 60 χιλιόμετρα την ώρα και αυτό που ακολουθεί και στο τέλος προκαλεί το δυστύχημα με ταχύτητα υπερδιπλάσια. Όπως προκύπτει από την ανάλυση της εικόνας που έκαναν ειδικοί για λογαριασμό του Live News, το αυτοκίνητο με τους δύο Ρωμά πήγαινε σε αυτό το σημείο με 170 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγα μόνο μέτρα πριν καρφωθεί στο όχημα της άτυχης μητέρας. Ένα γεγονός το οποίο, πώς να σας πω, δηλαδή ήταν έτοιμο ότι θα γίνει κάποια στιγμή, γιατί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έχουν στον δρόμο εδώ και σε άλλους δρόμους, χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητά τους, το μεγάλο κυβισμό που έχουν αυτοί, που δεν μπορώ να τα έχω ούτε εγώ ούτε εσύ. Λοιπόν, και τα έχουν για αυτοσχέδιους αγώνες. Ήταν λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, όταν ο οδηγός του ασημείου οχήματος αποφάσισε να εγκληματίσει. Πατάει αρχικά στη διαχωριστική, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα για να κάνει προσπέραση και όταν βλέπει μπροστά το όχημα της άτυχης γυναίκας είναι αργά για να αποφευχθεί το δυστύχημα. Ένα κάψιμο του αερόσακου έχω στον νόμο με αυτό τη ζώνη που τραβήχτηκα. Το χτύπημα. Τα τρία αυτοκίνητα μετατράπηκαν σε άμορφες μάζες σιδερικών. Το πρωί είδαμε σε μάντρα το όχημα της αδικοχαμένης μητέρας, το γιο ταχύ που προκάλεσε την τραγωδία και το αυτοκίνητο του τραυματία που μας μίλησε. Μετά άκουγα κάτι κατηγορητά, ας πούμε. Ο ένας ο Ρωμά είχε ξεναζητήσει στην παραλία. Στο βρήκα στην άμμο, δηλαδή πάνω. Παραλία. Είχε πεταστεί από το αυτοκίνητο. Και του άλλου του Ρωμά βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του ανάσκελα. Έτσι τον βρήκα εγώ την ώρα. Δεν είχαν τις αισθήσεις τους, απλά είχαν χτυπήσει άσχημα. Ίσα που μιλάγανε δηλαδή. Δεν μπορούσαν να μιλήσουν, δηλαδή βογκούσανε. Οι κάτοικοι της περιοχής βράζουν από τα όσα έγιναν. Μιλούν για ένα έγκλημα που σημειώθηκε επειδή οι αρμόδιοι αδιαφορούν. Επειδή όπως μας λένε παρά τις καταγγελίες τους, τίποτα δεν άλλαξε το τελευταίο διάστημα. Τα προβλήματα είναι καθημερινά και σε μεγαλύτερο βαθμό. Έχουμε κάνει τεράστιες ενέργειες και η πολιτεία. Κοφεύει. Οι κάτοικοι της Νέας Κοίου πραγματοποίησαν την περασμένη Κυριακή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία του χωριού για να εκφράσουν την οδύνη και την ανησυχία τους για τα αυξανόμενα περιστατικά παραβατικότητα στην περιοχή τους. Παραβατικότητα είναι μεγάλη, το εμπόριο ναρκωτικών δίνει και παίρνει. Το ποτήρι της οργής έχει ξεχυλήσει στην περιοχή. Για μια μητέρα που σκοτώθηκε τόσο άδικα και αναπάντεχα. Για τις ανθρώπινες ζωές που παίζονται κορώνα γράμματα καθημερινά. Για την αναλγησία των υπευθύνων που δεν προχώρησαν έγκαιρα σε συλλήψεις. Έλατε να δούμε λοιπόν μερικές λεπτομέρειες καθοριστικές. Πρώτα απ' όλα, ο Κυριάκος Ματουβάλος είναι με τους ανθρώπους οι οποίοι και αυτή την ώρα που μιλάμε κάνουν συγκέντρωση. Μας τηλεφώνησαν, μας κάλεσαν, μας ζήτησαν να ακουστεί αυτό που λένε. Και θα το κάνουμε. Πριν τους δώσουμε το λόγο και θέλω να τονίσω ξανά, νομίζω γνωριζόμαστε καλά, ότι δεν υπάρχει κανένα από την πλευρά των κατοίκων, τουλάχιστον έτσι το βιώσαμε εμείς και από τη δική μας πλευρά αυτονοήτως, κανένα ίχνος ρατσισμού. Υπάρχουν Έλληνες πολίτες Ρωμά που δίνουν πολύ δύσκολη μάχη για το μεροκάμα του και που ζουν σε αντίξωες συνθήκες και που υφίστανται και ρατσισμό. Υπάρχουν όμως και κάποια άλλη παραβατικά στοιχεία τα οποία πραγματικά με κάποιο τρόπο πρέπει να ελεγχθούν. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι συνέβη 10-11 δεκάτου του 24, 13 και 19. Ημέρα Παρασκευή. Παρασκευή λοιπόν 2 παρα 10 το μεσημέρι. Ελάτε να τρέξει το βίντεο, θέλω να παρατηρήσετε τις εξής λεπτομέρειες. Το βίντεο είναι σε κανονική ταχύτητα. Βλέπετε τις πόρτες του αυτοκινήτου που ανοίγουν και είναι σε κανονική ταχύτητα.
Δηλαδή αυτή η βολίδα που βλέπετε να περνάει δεν είναι γιατί το έχουμε βάλει εμείς να πηγαίνει πιο γρήγορα. Είναι γιατί αυτή είναι η κανονική ταχύτητα του βίντεο. Κοιτάξτε το. Να το παίξουμε μια φορά ακόμα. Πηγαίνει με μια αστρονομική ταχύτητα. Εάν τώρα προσπαθήσουμε να εστιάσουμε και σε διάφορα σημεία της πορείας του αυτοκινήτου, παρατηρήστε εδώ, πατάει το αυτοκίνητο στις γραμμές αυτές. Δηλαδή, στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μετρήσαμε, ζητήσαμε από ειδικούς να μετρήσουν την ταχύτητά του. 170 χιλιόμετρα. 170 χιλιόμετρα. Και συνεχίζω. Να δούμε τώρα την άλλη κάμερα, όπου φαίνεται το αυτοκίνητο να περνάει τελείως στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για να κάνει την προσπέραση. Όχι αυτό, όχι την, πριν την σύγκρουση, εδώ ακριβώς σε αυτό το σημείο. Σταματήστε το μου μόνο, όχι εδώ με το βενζινάδικο, το προηγούμενο βίντεο παρακαλώ. Το βίντεο που φαίνεται πριν τη σύγκρουση. Αυτό που βλέπαμε και πριν, αλλά το δεύτερο κομμάτι. Εδώ αυτό ακριβώς. Εδώ. Ευχαριστώ ακριβώς αυτό το σημείο. Ευχαριστώ πολύ για μια ακόμα φορά την πολύτιμη βοήθεια των ανθρώπων στο κοντρόλ για αυτή την εκπομπή. Με τις μεγάλες απαιτήσεις. Λοιπόν, παρατηρήστε τώρα, το αυτοκίνητο βρίσκεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και είχε ανοιχτεί για να περάσει αυτό εδώ. Πατάει κανονικά στο σημείο που απαγορεύεται. Το βλέπετε, εδώ είναι η κόκκινη γραμμή, η άσπρη γραμμή που την κοκκινίζω, και εδώ η ταχύτητά του 170 χιλιόμετρα. 170 χιλιόμετρα. Και λίγο πιο κάτω βρίσκεται η άτυχη Ντιάνα. Νέα γυναίκα, μάνα, που πάει στη δουλειά της. Ισιώνει ο δρόμος και πατάει κι άλλο γκάζι. Και φτάνουμε στη μοιραία στιγμή. Παρατηρήστε τώρα εδώ, ας σταματήσουμε, ότι υπάρχουν δύο αυτοκίνητα που βλέπετε. Στο πρώτο αυτοκίνητο που είναι σε αυτόν εδώ τον κύκλο είναι η Ντιάνα. Στο δεύτερο αυτοκίνητο είναι ένας νέος άνδρας ο οποίος τραυματίστηκε. Είναι εδώ κοντά μας και θα τον ακούσετε σε λίγο. Είναι δίπλα στον Κυριάκο Μαντούβαλο. Πηγαίνουν λοιπόν πάρα πολύ σιγά, κανονικότατα, τους βλέπετε. Και τώρα θα πατήσω για να απελευθερωθεί το βίντεο και να δείτε τώρα πώς έρχεται με την ίδια ταχύτητα, 170 και κάτι χιλιόμετρα από το αντίθετο ρεύμα ο οδηγός, πέφτει πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγεί η γυναίκα, το διαλύει και πέφτει και πάνω στο δεύτερο αυτοκίνητο που είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί την Ντιάνα και τον τραυματίζει και αυτόν. Θα το δούμε άλλη μια φορά για να πάμε στους ανθρώπους που είναι εκεί που μας περιμένουν. Κοιτάξτε εδώ. Δεν έμεινε τίποτα. Σαν να γίνει έκρηξη. Καλησπέρα Κυριάκο, καλησπέρα και στους προσκεκλημένους μας εκεί. Καλησπέρα Νίκο, και θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πιθανότατα ο μόνος κάτοικος της Νέας Κίου που απουσιάζει είναι η Νάντια Κυριάκου, η 39χρονη μάνα δύο παιδιών 10 και 7 ετών που την Παρασκευή έχασε τη ζωή της καθώς από το αντίθετο ρεύμα το ασημείο αυτοκίνητο που δείξαμε και πριν συγκρούστηκε με το δικό της πλαγίο με τοπικά. Να σου πω Νίκο ότι το κοντέρ είχε σταματήσει, είχε κολλήσει στα 175 χιλιόμετρα την ώρα. Στη συνέχεια όταν πήγαμε και είδαμε την εικόνα των αυτοκινήτων, τόσο της Νάντιας όσο και το ασημείο Volkswagen που οδηγούσαν οι δύο άνθρωποι αυτοί που προκάλεσαν το δυστύχημα, αλλά και το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Αλέξης που είναι δίπλα μου, ειλικρινά καταλάβαμε ότι εκείνη τη στιγμή... Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, Κυριάκο, είναι το αυτοκίνητο της άτυχης γυναίκας που σκοτώθηκε. Αυτό είναι το αυτοκίνητο που οδηγούσε εκείνος που προκάλεσε το τροχαίο και από πίσω είναι το άλλο, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο άνθρωπος που είναι δίπλα στον Κυριάκο τώρα. Ο άνθρωπος που βλέπετε δίπλα μου, Αλέξη, οδηγούσε το λευκό τζιπ που βλέπουμε στα πλάνα. Όπως βλέπουμε η ζημιά που έχει γίνει, μας δίνει το δικαίωμα να ρωτήσουμε τον Αλέξη. Νιώθεις τυχερός έτσι όπως ήταν? Ναι, σίγουρα νιώθω τυχερός μέσα στην ατυχία μου, έτσι. Σίγουρα. Το θέμα είναι να σταματήσει αυτό το πράγμα να γίνεται. Δηλαδή, η ατιμορρησία πρέπει να σταματήσει εδώ. Ο κάθε παραβάτης πρέπει να πληρώνει και το ανάλογο αντίτιμο. Αυτό. Να μας πεις λίγο πρώτα, Αλέξη,
Τι ακριβώς θυμάσαι από αυτή τη στιγμή και τη σκηνή? Να θυμίσω ότι ο άνθρωπος που βλέπετε να είναι δίπλα στον Κυριάκο είναι ο οδηγός του δεύτερου αυτοκίνητου. Το πρώτο αυτοκίνητο είναι που οδηγεί η Διάνα, η κοπέλα που έχασε τη ζωή της, και ακριβώς πίσω, με πολύ χαμηλή ταχύτητα, έρχονται και τα δύο αυτοκίνητα. Και ο οδηγός που έρχεται από το αντίθετο ρεύμα και προκαλεί το τροχείο πέφτει πάνω και στους δύο. Τι θυμάσαι λοιπόν? Τα θυμάμαι όλο το περιστατικό, έτσι, διότι δεν λιποθύμησα. Δηλαδή, πέρα από το κάψιμο που έπαθα τον αερόσακο, δεν έπαθα τίποτα. Ναι, εδώ στο χέρι. Λοιπόν, καθώς πηγαίναμε στο δρόμο μας προς Ναύπλιο, εγώ και η Νάντια, έτσι, πήγαμε προς Ναύπλιο κανονικά με νορμάλ ταχύτητα, 50-60 χιλιόμετρα, και απέναντι το βενζινάδικο Αβίν, ακριβώς, ξαφνικά έρχεται το αυτοκίνητο, το Volkswagen, το Green. Έρχεται πάνω μας με εκεί 160-170 χιλιόμετρα, έτσι όπως είπατε κι εσείς. Με το πίσω αριστερά μέρος του αυτοκινήτου χτύπησε πρώτα την Άντια και με τον ίδιο τρόπο χτύπησε και εμένα ακριβώς. Και ύστερα βρέθηκε απέναντι στην κολόνα. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πάμε τώρα στην κυρία που βρίσκεται δίπλα σου, Κυριάκο. Γιατί οι κάτοικοι λένε, και γι' αυτό είναι συγκεντρωμένοι εκεί, ότι δεν είναι ένα τροχαίο. Δεν είναι μόνο ένα τροχαίο. Είναι κάτι πολύ παραπάνω. Και αυτό τους έχει βγάλει στο δρόμο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είναι αυτό που λέτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τι συνέβη την Κυριακή και συνολικά? Βασικά αυτό που είπατε δεν είναι απλά ένα τροχαίο, γιατί αυτό το πράγμα, η ηλικιώδης ταχύτητα, γίνεται κάθε μέρα και υπάρχουν και συγκεκριμένα σημεία στα οποία δεν βάζουν απλά τρέχουν μόνοι, απλά τρέχουν όπως οδηγούν, βάζουν κόντρες. Και το ξέρουν οι πάντες και ξέρουμε και τα σημεία ακριβώς που είναι κάθε μέρα σχεδόν. Γενικά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με συγκεκριμένα Ρωμά, για να μην πούμε πάλι για ρατσισμό. Δεν είναι όλοι το ίδιο, είναι συγκεκριμένοι και τους γνωρίζουμε όλοι ποιοι είναι, όπως και η αστυνομία και ο εισαγγελέας, και όλοι τους γνωρίζουν. Εγώ να σας πω απλά ότι μετά από πολλά χρόνια αναγκάστηκα να πάρω τα τρία μου παιδιά που έχω στο δημοτικό. Φέτος τα πήρα, γιατί δεν λύνονταν πια αυτά τα προβλήματα και ήταν πολλά μες στο δημοτικό. Τα έχω πάει στο Ναύπλιο. Άφησα το ένα μου παιδί, το οποίο βρίσκεται στο γυμνάσιο. Δυστυχώς όμως, την Κυριακή το παιδί μου μετά την κηδεία, όπως όλο το χωριό και όλα τα παιδιά, βάλανε στο Instagram, στο Facebook, όποιο μέσο έχουν, αυτό που γράφουμε όλοι, που το πανό που το βάλαμε, στην μπλούζα μας που φορέσαμε όλοι. Την Κυριακή το βράδυ λοιπόν, μόλις το παιδί μου έβαλε αυτό στο ίντερνετ, του ήρθε μήνυμα από μαθητή του γυμνασίου, συμμαθητή της στην ουσία, Ρωμά, το οποίο της έγραφε ότι τι είναι αυτά που λέτε, μυαλό δεν βάζετε, θα φάτε ξύλο. Εγώ ενημέρωσα το σχολείο την Κυριακή το βράδυ. Τη Δευτέρα πήγε το παιδί μου και του είχα δώσει την οδηγία: σε παρακαλώ, μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Αν σου πει οτιδήποτε, μην απαντήσεις. Πήγαινε απλά, ενημέρωσε τους καθηγητές. Απείλησε το παιδί μέσα στο σχολείο, του είπε τα ίδια πράγματα. Κακώς έβαλε αυτό που έβαλε και ότι θα το χτυπήσει, θα το κάνει. Και το αποτέλεσμα ήταν να βάλουν οι καθηγητές το παιδί μου να ζητήσει συγγνώμη από το Ρωμά. Επειδή το παιδί μου έκανε κάτι εκτός σχολείου, δεν έχει κινητό στο σχολείο, απαγορεύεται να το πάρει άσχετα αν ο νόμος το επιτρέπει, τι χάλι είναι και αυτό δεν ξέρω. Και παρόλα αυτά το βάλα να ζητήσει συγγνώμη το παιδί μου και μετά το Ρωμά, γιατί είπε στο παιδί μου αυτό που είπε μέσα στο σχολείο. Ένα συγγνώμη λοιπόν δεν φτάνει. Όλα τα Ρωμά είναι παραβατικά στο γυμνάσιο, έχουν μείνει από απουσίες, αλλά ο νόμος τους λέει πρέπει να είστε εδώ για να πάρετε το επίδομα. Οπότε τι γίνεται? Μας τιμωρήσαν όσο μας τιμωρήσανε, τώρα πάμε, γινόμαστε παραβατικοί χωρίς να υπάρχει καμία τιμωρία. Πρέπει η πολιτεία να σκύψει το πρόβλημά μας και όχι ο Δήμαρχος, όχι η αστυνομία, όχι η τοπική. Επάνω, η Βουλή μας ακούει. Οι νόμοι που έχουν βάλει δεν είναι για όλους, δεν τις στηρούν όλοι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι ευπαθείς ομάδες τελειώσαν. Δεν θα δείτε κανέναν Ρωμά με ντάτσου να πουλάει πατάτες. Κανέναν. Θα τους δείτε όλους με καινούργια αυτοκίνητα. Και εγώ έχω 4 παιδιά και παλεύω, δεν έχω πάρει ένα αυτοκίνητο που να είναι ασφαλές για τα παιδιά μου. Γιατί δεν μου φτάνουν τα οικονομικά μου. Και πάω στο σχολείο και τους βλέπω απ' έξω με τα Audi, τις BMW, τις Mercedes και μου λένε ευπαθής ομάδα. Μου βγάζουν μαχαίρι μέσα στο σχολείο, στο δημοτικό και μου λένε κράτα χαμηλό προφίλ. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνει. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και τον Κυριάκο για το ρεπορτάζ. Κοιτάξτε. Θα το πω ξανά και θα το πω πολλωστή φορά και ας κουράσει. Υπάρχουν παραβατικά στοιχεία σε κάθε κοινωνική ομάδα. Και υπάρχουν και στους Ρωμά. Όμως δεν είναι όλοι οι Ρωμά έτσι.
Ξέρουμε όλοι παραδείγματα ανθρώπων που δίνουν αγώνα για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και κάνουν και πολλά παιδιά, που κάτω από αντίξωες συνθήκες και συνθήκες διωγμού κάποιες φορές ζουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν. Ξέρουμε όμως ότι υπάρχουν και βαριά παραβατικές συμπεριφορές. Εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Γιατί? Γιατί όταν άνθρωποι χάνουν τους δικούς τους, όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, αρχίζει πια το μίσος και απλώνει. Και εκεί μπαίνει και η ακροδεξιά. Και οι φασίστες και όλοι οι υπόλοιποι. Που ψάχνουν να βρουν την αγανάκτηση για να τη θεριέψουν. Επειδή λοιπόν όλο αυτό είναι ένας κίνδυνος, πρέπει να το προλάβουμε. Πρέπει να το προλάβουμε αν θέλουμε να ζούμε με ασφάλεια, να είμαστε όλοι ίσοι και να μην αφήσουμε το ρατσισμό, το αυγό του φιδιού, να εκολαφθεί. Αυτός είναι ο λόγος που προβάλλουμε αυτό το θέμα. Κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή την περιοχή. Κάτι πρέπει να νιώσουν και αυτοί οι άνθρωποι. Όχι διωγμούς, ρατσισμούς ή ό,τι άλλο, αλλά μια στοιχειώδη ασφάλεια. Ως Έλληνες πολίτες. Κάποιος λοιπόν πρέπει να τους τη δώσει. Αυτά.